Και άλλος άγγελος, τρίτος, οικολούθησεν αυτής λέγον εν φωνή μεγάλη, ήτης προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού ή επί την χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του ίνου του θυμού του Θεού του και κερασμένου ακράτου εν το ποτηρίο της οργής αυτού, και βασανιστήσεται εν πυρή και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του βασανισμού αυτών εις αιώνας αιώνων αναβαίνει, και ουκ έχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυχτός οι προσκυνούνται στο θηρίον και την εικόνα αυτού, και ήτης λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. Όπως βλέπετε, ακολουθεί τρίτος άγγελος, και αυτός εν μεσουρανή μαρτή, όπως οι δύο πρώτοι. Ο πρώτος, ο οποίος κρατούσε Ευαγγέλιον για να ακουστεί το Ευαγγέλιον εις όλη την κτήση, ο δεύτερος εν μεσουρανή μαρτή και εν φωνή μεγάλη έλεγε έπεσε η Βαβυλώνη, η πόλη τη μεγάλη, που δείχνει την πτώση του φθαρτού του κόσμου, του κόσμου της αποστασίας, της αμαρτίας. Και εμφανίζεται εν μεσουρανήματι και τρίτος άγγελος. Και οι τρεις αυτοί βέβαια ακολουθούν την πορεία της προπαρασκευής της κρίσεως, δηλαδή προκειμένου να επισυμβεί η κρίση, να έλθει ο Χριστός κατά τη Δευτέρα του Παρουσία και να έχουμε την κρίση. Έτσι αυτός ο τρίτος άγγελος, που ακολουθεί τους δύο προηγουμένους, με μεγάλη φωνή λέγει: όποιος προσκυνεί το θηρίο και την εικόνα του και παίρνει το χάραγμα στο μέτωπό του ή στο χέρι του, και αυτός μαζί με τη Βαβυλώνα εννοείται, θα πιει από το ποτήρι του κρασιού του θυμού του Θεού, που είναι ανακατεμένο με το ποτήρι της οργής του, και θα βασανιστεί με φωτιά και θιάφη μπροστά στους Αγίους Αγγέλους και μπροστά στο Αρνίο. Και ο καπνός του βασανισμού τους στον αιώνα των αιώνων ανεβαίνει και δεν έχει ανάπαυση μέρα και νύχτα αυτοί που προσκυνούν το θηρίο και την εικόνα του, και όποιος παίρνει το χάραγμα του ονόματος του Αντιχρίστου, του θηρίου. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί μου, έρχεται ο τρίτος άγγελος με μεγάλη φωνή να ειδοποιήσει το αποτέλεσμα της αντιχριστοποιήσεως των ανθρώπων, που θα είναι η αιωνία κόλασης. Όταν ήρθε ο Χριστός, επέφερε την χριστοποίηση, να γίνομαι χριστοειδείς, όπως ωραιότατα λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που γιορτάζομαι αύριο, ότι να γίνομαι θεοειδείς, ναοφόροι, χριστοφόροι, χριστοειδείς. Έτσι και ο Αντίχριστος θα προσπαθήσει να κάνει τους ανθρώπους να αντιχριστοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν οπαδοί του. Και τώρα έρχεται ο άγγελος να επισημάνει αυτήν την αντιχριστοποίηση των ανθρώπων με την απειλή ότι τους αναμένει η αιωνία κόλαση. Αυτή η προειδοποίηση έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για όσους θα διέθετον μια στοιχειώδη αντίληψη κατανοήσεως της πλάνης του Αντιχρίστου, όπως έχει αξία και η προειδοποίηση περί της υπάρξεως Βασιλείας Θεού και κολάσεως. Είναι ανόητο, αλλά και επικίνδυνο, θα λέγα εγκληματικό,
όταν κρύπτομαι από τα μάτια των ανθρώπων και τα αυτιά των την ύπαρξη αιωνίου κολάσεως. Θα μιλήσουμε για τη Βασιλεία του Θεού, θα μιλήσουμε και για την αιωνία κόλαση. Και για το ένα και για το άλλο. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Έχει πάρα πολύ παιδαγωγική αξία και σημασία αυτή η αναφορά. Αλλά ας δούμε τα πράγματα στη σειρά τους. Τι σημαίνει προσκύνηση του θηρίου? Όσοι λέγει προσκυνούν το θηρίο, είναι η υποταγή εις τον Αντίχριστον ή εις το Αντίχριστον πνεύμα. Ποια είναι η εικόνα του θηρίου? Η εικόνα του θηρίου, όπως λέγει ο Αρέθας, είναι η δισεβής πολιτεία. Ο τρόπος ο δισεβής που θα ζήσει ο κάθε άνθρωπος υπακούοντας στα κηρύγματα και τα προστάγματα του Αντιχρίστου. Δηλαδή, όπως ο πιστός είναι κατοικώνα Χριστού και καλείται να μιμηθεί τον Χριστόν, έτσι και ο ασεβής θα μιμηθεί τον Αντίχριστον. Το χάραγμα επί του μετόπου δειλεί, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ότι λόγο κηρύσσει Θεόν τον Αντίχριστον. Ότι με το στόμα του, χάραγμα επί του μετόπου, με το στόμα του κηρύσσει Θεόν τον Αντίχριστον. Εγώ θα έλεγα κάτι ακόμη περισσότερο. Και σκέπτεται έχοντας νουν Αντιχρίστου. Πάντοτε στους αντίποδες ό,τι υπάρχει στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει «Εμείς έχουμε νουν Χριστού». Εδώ τώρα το χάραγμα στο μέτωπο με τον αριθμό του Αντιχρίστου σημαίνει «Έχω νουν Αντιχρίστου» ή τι «Σκέπτομαι όπως σκέπτεται ο Αντίχριστος». Η νοοτροπία μου είναι Αντίχριστος. Το χάραγμα επί της χειρός δειλεί πάλι κατά τον Άγιον Ανδρέα Κεσαρίας «Έργο κηρύσσει Θεόν τον Αντίχριστο». Ότι δηλαδή όχι με λόγια αλλά με έργα που δείχνει πλέον κατά πρακτικών τρόπων ότι ο άνθρωπος κινείται Αντίχριστα. Και αυτός, αυτό που λέγει «και αυτός» που λέει ο Άγγελος, αυτό το «και», γιατί προηγουμένως υπόθηκε δια την Βαβυλώνα ότι θα υποστεί τα επίκυρα της κακίας της, όχι μόνο η Βαβυλώνα σαν σύνολο, αλλά και αυτός, ο κάθε ένας. Με άλλα λόγια, έχουμε εδώ πλέον πρόσωπα. Την τιμωρία προσώπων. Είναι η προσωπική τιμωρία, όχι απλώς μια ομαδική τιμωρία. Και αυτός, ο ιωσδήποτε δηλαδή, όπως και η Βαβυλών, επαναλαμβάνω, θα πιει από το άκρατο ποτήρι του ίνου του Θυμού του Θεού που παρασκευάστηκε χωρίς φιλανθρωπία στο ποτήρι της οργής του. Αυτό το ποτήρι της οργής του Θεού είναι μια πολύ ωραία εικόνα η οποία συνηθίζεται στην εβραϊκή φιλολογία. Το ποτήρι της οργής το έχουμε πάρει και εμείς στη φρασιολογία μας και το λέμε «Ήπια το ποτήρι της λήψεως». Το λέει ο Χριστός, «Έχετε», λέγει, «την δύναμη να πείτε το ποτήρι που πίνω εγώ και να βαπτιστείτε το βάπτισμα που βαπτίζομαι εγώ». Είτε λοιπόν εβραϊκή έκφραση είτε χαράς είτε θλίψεως το ποτήρι, με ό,τι θα γέμιζε. Αυτή λοιπόν η εικόνα του ποτηρίου είναι πολύ ωραία στον 74 ψαλμό, στον στίχο 9, που αναφέρεται πως ο Θεός από το ποτήρι της οργής του ποτίζει τους ανθρώπους που είναι ασεβείς. Θα στο διαβάζω το στίχο αυτό. «Ποτήριον εν χειρί Κυρίου ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο πλην ο τριγίας αυτού ούτε ξεκενώθη πίονται πάντες οι αμαρτωλοί της γης». Είναι ένα τρομερό χωρίο.
Σας ξαναλέγω, 74 ψαλμός, στίχος 9. Δείτε το και σε ερμηνεία στο σπίτι σας. Ακούσατε αυτό που λέγει πλήρες κεράσματος. Από το κεράμι, όπως ξέρετε, θα πει ένα κάθεμα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πότισμα για τον κάθε αμαρτωλό. Δηλαδή θα ποτίσει. Κρατάει ο Θεός ένα ποτήρι στο χέρι του, ποτήριον εν χειρί Κυρίου, ίνου και τα λοιπά, ακράτου. Δηλαδή όχι ανακατεμένο με νερό, πλήρες κεράσματος που έρχεται να ποτίσει τους αμαρτωλούς. Και έκλεινε εκ τούτου εις τούτο. Είναι η εικόνα όπως και στην Αγία Μετάληψη που κοινωνούσαν οι αρχαίοι χριστιανοί, ή όπως κοινωνούμε εμείς οι ιερείς, παίρνουμε το Άγιο Ποτήριο, ή καλύτερα ο επίσκοπος όταν κοινωνεί τους διακόνους και τους πρεσβυτέρους. Περνάνε όλοι από μπροστά του, κλείνει το ποτήριο, το Άγιο Ποτήριο, και κοινωνεί τον κάθε ιερέα. Έτσι λοιπόν ο Θεός κρατάει ένα ποτήρι, το ποτήρι της οργής του, και ποτίζει, λέει, έκλεινε τούτο εις τούτον, από αυτόν εις εκείνον. Αφήνει τον έναν, πιάνει τον άλλον και ποτίζει. Τι τον ποτίζει? Από την οργή του. Πλην ο τριγίας αυτού, ο τριγίας είναι το θολό καθίζημα του κρασιού, η θολούρα που είναι κάτω κάτω στο βαρέλι και μένει και στο ποτήρι. Αυτό, λέγει, δεν θα διάσει. Δεν θα διάσει αυτό, ούτε ξεκενώθει. Πίονται, θα πιούν πάντες οι αμαρτωλοί της γης. Δηλαδή, εικόνα που δείχνει πως ο Θεός θα ρίψει την οργή του επάνω στους αμαρτωλούς ανθρώπους. Και βασανιστήσετε η Βαβυλών και καθένα. Εκείνο το βασανιστήσετε, σας θυμίζω την παραβολή του άφρονος πλουσίου που λέγει στον Αβραάμ ότι βρίσκεται εις αυτόν τον τόπο της βασάνου, τόπος βασάνου. Σας θυμίζω ακόμη εκείνο που είπαν οι δαίμονες εις τον Κύριον όταν έδιωξε από τον δαιμονισμένο των Γεργεσινών. Ήλθες προ καιρού, βασανίσε ημάς. Ήρθες πριν την ώρα μας να μας βασανίσεις. Είναι ο βασανισμός της κολάσεως. Αυτός ο βασανισμός, αγαπητοί μου, της κολάσεως είναι εν πυρί και θείο. Αυτό το πυρ και το θείο είναι μια εικόνα. Θα μας μιλήσει κι άλλες φορές παρακάτω το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα μας πει προς το τέλος πια, όταν εκεί θα ρηθεί ο διάβολος, ο αντίχριστος, το θηρίο δηλαδή, και το δεύτερο θηρίο, ο ψευδοπροφήτης, και πάσο ποιόν και φιλόν ψεύδος. Το μέρος αυτόν, λέγει, εν τη λίμνη τικαιωμένη πυρή και θείο. Παρομοιάζεται η κόλαση με μια λίμνη που εκεί καίει θιάφη και φωτιά. Η εικόνα αυτή είναι εκ του φυσικού. Είναι από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Που τα Σόδωμα και τα Γόμορα είναι εικόνα της κολάσεως. Έβρεξε, λέει ο Κύριος παρακυρίου, πυρ και θείο. Βεβαίως, αυτή η φωτιά και αυτό το θιάφι, όταν λέει ότι έπεσε από τον ουρανό, με την εξής έννοια, όπως και το μάνα έπεσε από τον ουρανό, όχι βεβαίως από τον πνευματικό ουρανό, αλλά όταν λέμε η βροχή πέφτει από τον ουρανό, η βροχή πως βρέθηκε επάνω εκεί? Από τη γη έφυγε, ανήλθε με την μορφή της νεφέλης, και τώρα ψυχωμένη η νεφέλη πίπτει ως βροχή. Βεβαίως από την περιοχή ήταν και το θιάφι και η φωτιά, αλλά επειδή έπεσε από πάνω, γι' αυτό υπάρχει έκφραση ότι από τον ουρανό έβρεξε ο Θεός πυρ και θείο. Αλλά επειδή δεν έμεινε κανένας από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, πλην της οικογενείας του Λότ και πλην της γυναικός του που τιμωρήθηκε με άλλο τρόπο, κανείς δεν γλίτωσε. Γι' αυτό το λόγο και ο τρόπος τιμωρίας των Σοδομητών
και το ότι δεν εξέφυγε κανένας από εκεί είναι τύπος της αιωνίου κολάσεως. Γι' αυτό συχνά η Αγία Γραφή ομιλεί για αυτό το πυρ και το θείο. Αν θέλετε, ο Κύριος έχει πάρει και μια άλλη εικόνα. Είναι η εικόνα της γεέννης, που το, η φωτιά λέει δεν σταματάει ποτέ και το σκουλίκι δεν τελειώνει ποτέ. Τι το η γέννα? Η γέννα ήταν ένας τόπος έξω από τα Ιεροσόλυμα, σκουπιδότοπος. Και επειδή βέβαια τα σκουπίδια μυρίζουν και δημιουργούν μολυσματική ατμόσφαιρα, τα καίγουν οι άνθρωποι. Και επειδή τα σκουπίδια πάντοτε εκεί της πόλεως ερύπτονται, η φωτιά δεν τελείωνε ποτέ, δεν έσβηνε ποτέ. Ο τόπος λέγεται γέννα. Και ο Κύριος παρομοιάζει τώρα με την κόλαση των τόπων εκείνων, εικόνα όμως, και τον ονομάζει την κόλαση γέννα του πυρός, ο τόπος που δεν τελειώνει η φωτιά ποτέ. Και επειδή ερύπτοντο φυσικά και τρόφιμα από φάγια, βεβαίως τα σκουλίκια υπήρχαν πάντοτε, και ο σκόλιξ ούτε λεφτά, το σκουλίκι δεν τελειώνει. Αλλά αν ερωτήσετε τι είναι αυτό το πυρ της κολάσεως, θα σας απαντούσα, είναι η καυστικότητα από τη Θεία Δόξα, η οποία είναι φωτεινή, είναι το φως της μεταμορφώσεως, που μένει η φωτεινότητα της Θείας Δόξης εις τους ευσεβείς, τον οποίον το πρόσωπο θα λάμψει ως ο ήλιος εις τη Βασιλεία του Θεού. Η δε καυστικότητα της Θείας Δόξης, χωρίς να υπάρχει φωτεινότητα, μόνο η καυστικότητα, φτάνει μέχρι τον τόπο της αιωνίου κολάσεως και βασανίζει τους αμαρτωλούς. Θα σας το πω και με κάτι που είναι πάρα πολύ γνώριμό σας. Πολύ γνώριμό σας. Μπορεί να είστε και αυτότε μάρτυρες του θέματος. Αν ποτέ βρεθήκατε σε έναν τόπο όπως τον Άγιο Νεκτάριο, στην εκκλησία του, ή στον Άγιο Γεράσιμο, ή στον Άγιο Διονύσιο, ή στον Άγιο Σπυρίδωνα, και να έχουν οδηγήσει εκεί δαιμονισμένους ανθρώπους, αν ακούσατε να φωνάζουν οι δαιμονισμένοι «Μεκές, μεκές, μεκές», ποιος καίει? Να φωνάζει ο δαιμονισμένος «Μεκές». Μάλιστα αποκαλούν οι δαίμονες και τον Άγιον Γεράσιμο και τον Άγιο Νεκτάριο «Καψάλι». Εσύ, λέει, ο καψάλι, εσύ που καψουλίζεις, πικές δηλαδή. Περί τίνος πρόκειται? Είναι η Θεία Δόξα που έχει ο Άγιος και την έχει από τον Χριστό, και η Θεία αυτή Δόξα φτάνει όχι τώρα στο δαιμονισμένο, αλλά στον δαίμονα. Φτάνει με την όχι φωτεινότητα, αλλά με την καυστικότητα. Αν ακούσατε λοιπόν δαιμονισμένον άνθρωπο να φωνάζει, οι δαίμονες φωνάζουν «Μεκές, μεκές», αυτό είναι το πυρ της κολάσεως, αγαπητοί. Εάν όμως ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός ο ίδιος, τότε καίγεται ο ίδιος και φωνάζει ο ίδιος. Όπως είναι μια φοβερή ιστορία που κάποτε πήγε κάποιος να κοινωνήσει, ενώ του είχε υποθεί να μην κοινωνήσει διότι είχε κάνει κάποιες βαριές αμαρτίες, και μόλις κοινώνησε έπεσε χάμω και άφριζε και φώνιζε και φώναζε ότι «καίεται, καίεται, καίεται». Αυτό είναι το πυρ της κολάσεως. Αυτό είναι. Δεν είναι λοιπόν ανάγκη να πάμε πολύ μακριά. Αν το θέλετε, η εικόνα είναι και το θιάθηκε η φωτιά, η ηλικία αυτή είναι το πυρ της Θείας Δόξης, που μόνο καίει χωρίς να φωτίζει. Γι' αυτό στην κόλαση, κι άλλοτε σας έχω πει, τα γνωρίζετε, υπάρχουν δύο αντιφατικά στοιχεία. Το πυρ, λέγει ο Κύριος, δεν σβήνει ποτέ. Καταναλώνει ακαταναλώτος. Και υπάρχει και σκότος εξώτερων. Απομεμπακρυσμένο σκοτάδι, πυκνό σκοτάδι. Γιατί?
διότι από αυτό το πυρ λείπει το φέγγος, λείπει η φωτεινότητα. Έχει μείνει στη Βασιλεία του Θεού και έχει φτάσει στην κόλαση μόνον ως καυστικό της και όχι ως φωτεινό. Ενώ στη Βασιλεία του Θεού είναι μόνο η φωτεινότητα και όχι η καυστικότητα. Και αυτή η φωτεινότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο φορέας πάσης μακαριότητας, της χαράς, της ειρήνης, της αιωνιότητας και ούτω καθεξής. Και βασανιστήσονται εν πυρί και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ημέν αγγελοί εις των παρόντα δίων εφρούρουν αυτούς, αλλά αυτοί ποτέ δεν υπήκουσαν εις το όνομα του Θεού. Το δε αρνίον που είναι παρόν εις των βασανισμών των, υπ' αυτών των ιδίων και ενώπιον αυτών εσφάγει. Και περιεφρόνησαν αυτοί τη σωτηρία που τους έφερε ο Χριστός. Και τώρα βασανίζονται ενώπιον των αγγέλων και ενώπιον του αρνίου ως μάρτυρες της αρνήσεως των στο μήνυμα της σωτηρίας που τους είχε δοθεί. Πάντως το θέμα δείχνει ότι η τιμωρία των δεν θα είναι μόνο σωματική όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά και πνευματική, εφόσον εκείνον των Χριστών που περιεφρόνησαν δεν ήταν παρά αυτός ο ίδιος ο Σωτήρ, που τώρα φυσικά θα τον βλέπουν αλλά ανώφελα πια. Ανώφελα. Η αγιογραφία μας παρουσιάζει κυρίως στον άρτικα των εκκλησιών, ιδίως στις παλιές εκκλησίες, τις μοναστηριακές καταρχάς, στα καθολικά, αλλά και σε εκκλησίες που κάποτε μπορεί να υπήρξαν με καθολικό, με λυτή και τα λοιπά, νάρτικα κλειστών, που είναι ο Χριστός επί θρόνου και έλκει ποταμός πύρινος. Το θέμα είναι και από τον Δανίλη το όραμά του. Αυτός ο πύρινος ποταμός, αγαπητοί μου, είναι το πύρ που καίει της κολάσεως και ο καπνός του βασανισμού αυτών. Ο καπνός του βασανισμού των ανεβαίνει, λέγει, μέρα νύχτα. Τι σημαίνει αυτό? Λέγει ο Αρέθας ότι ο καπνός είναι πυρός τεκμήριον. Όταν βλέπουμε καπνό λέμε εκεί έχει φωτιά, και συνεπώς αφού υπάρχει πάντα ο καπνός, είναι μια εικόνα για να δείξει ότι η κόλαση δεν τελειώνει ποτέ. Το πυρ της κολάσεως είναι αιώνιο. Το λέει παρακάτω, εις αιώνας αιώνων. Και δεν λέει εις τους αιώνας των αιώνων, αλλά εις αιώνας αιώνων. Ανάρθρος, δια να εξαρθεί αυτό ακριβώς το ατελέσθητον της κολάσεως. Εδώ θα μπορούσα να σας έλεγα κάτι το οποίο, επειδή κυκλοφορεί, πρέπει να το πούμε. Εκείνη η οριγενιστική θεωρία ότι θα αποκατασταθούν τα πάντα, εδώ δεν έχει κανένα έρισμα αγιογραφικό. Τι ήταν αυτή η θεωρία? Επειδή την έχω ακούσει να κυκλοφορεί, γι' αυτό το λόγο έρχομαι να σας σημειώσω και να σας πω προσοχή σε αυτές τις ποικίλες αιρέσεις που κυκλοφορούν. Ότι είναι, και το βγάζουμε με το μυαλό μας, δηλαδή λογικώς κρίνουμε τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρετε τι θα πει αίρεση? Λογική ερμηνεία του δόγματος. Από τη στιγμή που θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω λογικά το δόγμα και όχι να το δω αποκαλυπτικά όπως μου αποκαλύπτεται να το καταλάβω, τότε πέφτω στην αίρεση. Λοιπόν, σκέφτονται οι άνθρωποι και λέγουν, είναι δυνατόν ποτέ ο αγαθός Θεός, ο φιλάνθρωπος Θεός, να βλέπει να βασανίζονται υπάρξεις και να μην τους συγχωρήσει καμιά φορά? Έτσι λοιπόν η θεωρία του Οριγένους έλεγε ότι αφού βασανιστούν επαρκώς αιώνες, δεν ξέρω πόσο, κάποια φορά λοιπόν ο Θεός θα πει, αρκετά ετιμωρηθήκατε, τώρα θα σας αποκαταστήσω. Εξού και θεωρία της αποκαταστάσεως.
σπίτι θα σας συγχωρήσω, και εσάς τους αμαρτωλούς και τον διάβολο και τους δαίμονες, και τώρα μετανοημένοι πια θα έρθετε στη βασιλεία μου, και τότε δεν θα υπάρχει πια κόλαση. Αγαπητοί μου, σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής μιλάει για το ατελέσθητο της κολάσεως. Στο 25 κεφάλαιο Ματθαίος, που μιλάει εκεί ο Κύριος για την κρίση, λέγει: «Και απελεύσανται ούτε η ζωή αιώνιων και οι άλλοι εις κόλασιν αιώνιων». Αν η έννοια η λέξη κόλασης, συγγνώμη, η λέξη αιώνιος, είχε διαφορετική σημασία για την κόλαση, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη. Αλλά εάν η κόλαση τελειώνει, τότε και η Βασιλεία του Θεού τελειώνει. Διότι στον ίδιο στίχο χρησιμοποιείται δύο φορές η λέξη αιώνιος και αναφέρεται ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, ατελέσθητο, ότι είναι κάτι αληθινά αιώνιον. Και ουκέχουσιν ανάπαυσιν ημέρας και νυχτός. Και δεν έχουν, λέγει, ανάπαυση μέρα και νύχτα. Που είναι εκείνοι που λένε: δεν βαριέσαι, θα τα βολέψουμε, ο Θεός θα βοηθήσει, κάτι θα γίνει. Ας αμαρτάνομαι τώρα. Όχι, αγαπητοί μου, ανάπαυση δεν υπάρχει μέρα νύχτα. Εν αντιθέσει με τους δικαίους, που ευθύς κατωτέρω το βλέπουμε, στο στίχο θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Αλλά όταν πείτε ημέρα και νύχτα, υπάρχει ημέρα και νύχτα εκεί, έκφραση είναι. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας, ημέρα και νύχτα, λέγει, ουχ ως ηλίο μετρουμένη τι του μέλλοντος αιώνος κατάσταση, αλλά προς την εν το παρόντι χρόνο συνήθεια. Όχι διότι εκεί υπάρχει το ημερονύχτιον, αλλά όπως εδώ στον παρόντα χρόνο, στον παρόντα καιρό, έχουμε τη συνήθεια να λέμε για κάτι που δεν τελειώνει ότι μέρα νύχτα γίνεται κάτι. Είναι λοιπόν εικόνα, είναι έκφραση για να δείξει το ατελείωτο. Έτσι βλέπουμε την παρουσία των τριών αγγέλων, που είπαμε τους δύο αγγέλους την περασμένη φορά και σήμερα τον τρίτον, ως διάγραμμα ως εξής. Ο πρώτος άγγελος δειλεί με την παρουσία του τον Ευαγγελισμό των Εθνών. Τα έθνη όμως δεν θα αποδεχθούν το Ευαγγέλιο πλην εκείνων οι οποίοι είναι τεταγμένοι εις ζωήν αιώνια. Θα γίνει ακόμη από τον πρώτον άγγελον ένα τελευταίο προσκλητήριο μετανοίας σαν ίστατο μήνυμα. Ο δεύτερος άγγελος αναγγέλει την πτώση των αντιθέων δυνάμεων υπό το όνομα Βαβυλών, όπως σας έλεγα, εν όψη του ερχομού του Χριστού ως Κριτού. Ο τρίτος άγγελος που είδαμε σήμερα ειδοποιεί τους αποστάτες δια τελευταία φορά ότι τους αναμένει αιωνία κόλασης, όπου θα κολλάζονται με τον διάβολο, τον αντίχριστον και τον ψευδοπροφήτη. Είναι μια ειδοποίηση που υπάρχει, που περιέχει έμεσα το κήρυγμα της μετανοίας. Και οι τρεις αυτοί άγγελοι συνεχώς κινούνται εν το μεσουρανήματι, που δείχνει ότι κινούνται με κάθε εμφανή και δημόσιο τρόπο. Εμφανή και δημόσιον τρόπον, φυσικά και στις μέρες μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και οι τρεις άγγελοι εμφανώς και δημοσίως κινούνται. Πώς γίνεται αντιληπτή αυτή η παρουσία των? Δεν ξέρω, αλλά κάθε έντυπο, κάθε έντυπο Ευαγγέλιο, κάθε κήρυγμα, κάθε πνευματική συζήτηση, κάθε ποιμαντική εργασία της Εκκλησίας είναι ένα αφυπνιστικό και εγερτήριο σάλπισμα για αυτή την επικειμένη παγκοσμία κρίση. Δεν γίνεται τίποτα άλλο παρά μια διαρκής ειδοποίηση εν μεσουρανήματι, δημοσίως. Και εδώ τώρα αυτό γίνεται,
Ο άγγελος είναι εν μεσουρανήματι, δηλαδή δημοσίως. Κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, απειλείται η τιμωρία όποιος δεν μετανοήσει. Αλλά αυτά όμως δεν θα έχουν μία διάρκεια ατελεύτητη. Κάποτε θα τελειώσουν, όλα τελειώνουν και θα έρθει η ημέρα της κρίσεως. Αλλά ο επικρεμάμενος κίνδυνος να παρασυρθεί ο κάθε άνθρωπος στην προσκύνηση του Αντιχρίστου είναι τόσο μεγάλος και η επικειμένη κρίση του Θεού τόσο φοβερή, ώστε να ρωτήσει κανείς με κάποια μελαγχολία αυτό που είπαν κάποτε οι μαθητές: και τι δύναται σωθεί είναι, και ποιος μπορεί να σωθεί? Έτσι αγαπητοί μου, στην ερώτηση τη μελαγχολική «και τι δύναται σωθεί είναι», έρχεται ο Ιερός Ευαγγελιστής να μας πει ευθύς παρακάτω: «Όδε η υπομονή των Αγίων εστίν, οι τηρούντες τα σαντολάς του Θεού και την πίστην Ιησού». Είναι η δεύτερη φορά που ο Ιερός Ευαγγελιστής μένει σε ένα σημείο, στο θέμα της πίστεως και στο θέμα της υπομονής. Η υπομονή ασφαλώς είναι μία αρετή. Εδώ όμως, όταν λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής «όδε η υπομονή των Αγίων εστίν», δηλαδή «εδώ είναι η υπομονή των Αγίων», θέλει να δώσει ακόμη μια άλλη διάσταση στην αρετή της υπομονής, ως αντοχή. Σαν να έλεγε δηλαδή, εδώ είναι η αντοχή, εδώ είναι που αποδεικνύεται ο καθένας πώς θα μπορέσει να αντέξει και να σταθεί. Ώστε, όδε η υπομονή των Αγίων εστίν, σημαίνει, εδώ είναι η αντοχή. Πώς όμως θα υπάρξει αυτή η αντοχή? Βλέπετε ότι έχουμε κάποια όρια. Πολλές φορές λέμε πού να αντέξει. Και ακόμη αν έχετε προσέξει, όταν κάνουμε υπομονή, κάποτε αυτή η υπομονή αρχίζει να κοστίζει. Αρχίζει το νευρικό μας σύστημα να σπάζει. Όταν μάλιστα πια έχουμε και δυναμική θέση των άλλων απέναντί μας. Προσέξτε τι είπα, όχι παθητική, αλλά και δυναμική. Όταν εγώ υποστώ μαρτύρια και βασανιστήρια, πόσο μπορώ να κάνω υπομονή και πόσο μπορώ να αντέξω? Έτσι έρχεται η απάντηση ότι εκείνο που θα δημιουργήσει αυτήν την φοβερή αντοχή είναι δύο πράγματα. Είναι η τήρηση των εντολών του Θεού και η πίστη του Ιησού Χριστού. Το λέγει συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης: «Όδε υπομονή των Αγίων εστίν, οι τηρούντες τα σεντολάς του Θεού και την πίστην Ιησού». Πράγματι, τήρηση των εντολών και πίστη στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι αυτός ο δίπολος άξον επί του οποίου στηρίζεται αυτή η τόσο βασική και τόσο αναγκαιοτάτη αρετή. Η τήρηση των εντολών δημιουργεί καθαρότητα καρδίας. Η πίστη στον Ιησού Χριστό ανάπτει τη φλόγα της αγάπης. Τα δύο αυτά μαζί επισύρουν τη χάρη του Θεού. Η συνισταμένη όλων αυτών δημιουργεί το θαύμα της υπομονής αντοχής. Θέλετε να δείτε πώς το εκφράζει αυτό ο Απόστολος Παύλος, βγαλμένο μέσα από τα ίδια τα βιώματά του? Δεν γράφει θεωρίες, από τα βιώματά του βγάζει, από το περίσσευμα της καρδιάς του, τι λέγω, της υπάρξεώς του βγάζει για να γράψει στις επιστολές του. Και γράφει στην προς Ρωμαίους: τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού?
Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψεις ή στενοχωρία ή διωγμός ή λοιμός, πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχαιρα, καθώς διέγραψε, όπως είναι γραμμένο στο 43 ψαλμό, ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα, για χάρη σου κάθε μέρα πεθαίνουμε, ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, λογαριαστήκαμε σαν τα πρόβατα που τα πάνε στο σφαγείο. Αλλά εν τούτης πάση υπέρνικόμεν, όχι νικόμεν, υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς, με τη δύναμη εκείνου που μας αγάπησε και τον αγαπάμε. Πέπεις μεγάλο, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, η απειλή θανάτου, ούτε ζωή, η υπόσχεση να μας χαρίσουν τη ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις, ούτε εναιστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, αν μας δώσουν αξιώματα, ούτε βάθος, αν μας υποτιμήσουν και μας ξεφτύσουν και κουρελιάσουν, ούτε τις κτήσεις εταίρα, ούτε καμιά οποιαδήποτε άλλη κτήσεις, δημιούργημα, οτιδήποτε, οποιασδήποτε φύσεως, δημήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Εδώ είναι το μυστικό. Το μάθατε, το έμαθα. Η αγάπη δημιουργείται μόνον από την τήρηση των εντολών και την πίστη. Και άμα κανείς φτάσει σε αυτό το επίπεδο της αγάπης, μετά δεν λογαριάζει τίποτα. Δεν λογαριάζει τίποτα. Σας πω ένα μικρό, πολύ μικρό, σκιώδες παράδειγμα. Όταν για μια στιγμή, αγαπητοί μου, έξω χιονίζει, βρέχει, συγγνώμη, χιονίζει, κάνει πολύ παγωνιά, κάτι παθαίνει το παιδί σας μέσα στο σπίτι, κάτι πολύ ξαφνικό, πνίγεται, μια μπουκιά έφαγε, πνίγεται, και εσείς βγαίνετε να φωνάξετε γιατρό. Βγαίνετε όπως είσαστε, με τις παντόφλες σας και με ένα πουκάμισο, γιατί είστε στη σουζόμπα σας στο σπίτι μέσα, και τρέχετε να βρείτε τον γιατρό. Πέστε μου εκείνη την ώρα, αν κάποιος σας ερωτήσει, κρυώνετε, τι θα απαντήσετε? Όχι. Διότι δεν έχει μείνει περιθώρια να αισθανθείτε το κρύο. Εκείνος που έχει τη φλόγα της αγάπης δεν έχει περιθώρια να αισθανθεί ούτε την υπερτίμηση ούτε την υποτίμηση που του κάνουν οι άνθρωποι, ούτε και αυτό το μαρτύριο. Γι' αυτό η αγάπη είναι μεγάλο θέμα. Αλλά την έχουμε? Και σε ποιο βαθμό την έχουμε? Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης, γράψαν, μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη. Ναι, λέγει το Πνεύμα, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Εν αντιθέσει με τον αιώνιον βασανισμό που σας έλεγα προηγουμένως, εκείνων που θα προσκυνήσουν το θηρίο, έρχεται το μήνυμα του Αγγέλου τώρα να δώσει ένα μακαρισμό, ή μάλλον μια φωνή από τον ουρανό να δώσει ένα μακαρισμό. Ευτυχισμένοι εκείνοι που θα μείνουν πιστοί μέχρι θανάτου εις τον Χριστόν, γιατί αυτοί είναι αληθινά ευτυχισμένοι, γιατί το μαρτυρεί αυτό το Πνεύμα του Άγιον, ότι θα αναπαυθούν από τους κόπους τους και τα καλά τους έργα τους ακολουθούν. Είναι, αγαπητοί μου, ο δεύτερος μακαρισμός της Αποκαλύψεως, διότι όπως θα γνωρίζετε, μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως υπάρχουν 7 μακαρισμοί. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε, προ πολλών πολλών ετών είχαμε αναλύσει μέσα σε μία χρονιά τους 7 μακαρισμούς της Αποκαλύψεως.
Είναι η τρίτη φορά που πιάναμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Την πρώτη φορά αναλύσαμε τους 7 μακαρισμούς. Την δεύτερη φορά τα 3 πρώτα κεφάλαια μόνο. Και τώρα αρχίσαμε πάλι από την αρχή, σιγά σιγά, αυτό το μεγάλο βιβλίο. Έτσι βλέπει κανένας ότι εδώ έχει τον δεύτερον μακαρισμό από τους 7. Και μακαρίζονται οι εν κυρίω νεκροί. Αλλά ας το δούμε από κοντά. Γράψον. Επανειλημμένος λέγεται αυτό μες στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δείχνει μία επισημότητα του ουρανού και μία βεβαιότητα δια το περιεχόμενον του μακαρισμού. Μακάρι οι νεκροί, οι εν κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη. Ευτυχισμένοι νεκροί που πεθαίνουν από εδώ και μπρος. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: «Η δε εκ του ουρανού φωνή ου πάντας μακαρίζει τους νεκρούς, αλλά τους εν κυρίω αποθνίσκοντας, τους νεκροθέντας το κόσμο και τη νέκρωσιν του Ιησού εν το σώματι περιφέροντες και το Χριστό συμπάσχοντας, εκείνης γαρόντος ή του σώματος έξοδος κόπων ανάπαυσης». Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Άγιος Ανδρέας. Να σας το ερμηνεύσω. Αυτή η φωνή από τον ουρανό δεν μακαρίζει όλους τους νεκρούς, αλλά μόνο τους εν κυρίω αποθνίσκοντας. Αυτοί που νεκρώθηκαν ως προς το κοσμικό φρόνημα και ως προς τα πάθη, και εκείνοι οι οποίοι περιφέρουν την νέκρωση του Ιησού Χριστού εις το σώμα τους και συμπάσχουν με τον Ιησού Χριστόν, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Εγώ φέρω την νέκρωση του Ιησού Χριστού». Σε εκείνους πραγματικά είναι ανάπαυσης από τους κόπους των ή έξοδος από τον παρόντα κόσμο. Αλλά κάνει εντύπωση ότι μακαρίζονται οι νεκροί. Προσέξτε παρακαλώ. Κάνει εντύπωση ότι μακαρίζονται οι νεκροί. Κάποιος να πεθάνει, να το πω έτσι απλά, όχι να κοιμηθεί, λέγω τη λέξη να πεθάνει, για να είναι χτυπητό, και να πούμε ευτυχισμένος αυτός που πέθανε. Ευτυχισμένος. Ευτυχισμένος. Να μακαρίζεται ο θάνατος. Μάλιστα, αγαπητοί, ο θάνατος μετά Χριστόν δεν είναι πλέον φοβερός. Είναι ένα περιστατικό το οποίο οδηγεί στη μακαριότητα την ψυχή μέχρι την ημέρα της Αναστάσεως των νεκρών. Αυτή η μακαριότητα των ψυχών δείχνει αυτή τη θέση της ορθοδόξου διδασκαλίας περί της μέσης καταστάσεως των ψυχών. Ποια είναι αυτή η μέση κατάσταση? Όπως θα γνωρίζετε, όταν η ψυχή φεύγει από τον παρόντα κόσμο, πηγαίνει στον οικείον της τόπον. Εάν είναι ευσεβής και δικαία ψυχή, δικαία θα πει ενάρετος, τότε οδηγείται εις τον παράδεισο και έχει μία μερική απόλαυση της Βασιλείας του Θεού μόνον ως ψυχή. Το σώμα διελύθη στον τάφο. Η ασεβής ψυχή πηγαίνει στον Άδη και έχει μία μερική μετοχή της κολάσεως μόνον ως ψυχή. Όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, τότε οι ευσεβείς θα απολαμβάνουν όχι πια τον Παράδεισο, αλλά τη Βασιλεία του Θεού. Ο Παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών. Θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος στον ληστήν: «Σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο». Είναι ο τόπος των ψυχών. Εκεί που πήγε η ψυχή του Χριστού με την ψυχή του ληστού. Αλλά με τη σωματική πια ύπαρξη, ψυχή και σώμα, θα γεύονται οι ευσεβείς τη Βασιλεία του Θεού ως ολόκληρες υπάρξεις. Εάν είναι ασεβείς ψυχή και σώμα, θα γεύονται όχι πια μερικά, αλλά εξ ολοκλήρου την κόλαση. Έτσι βλέπουμε εδώ να υπάρχει αυτή η μέση κατάσταση των ψυχών, που είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που έρχεται να μας πει ότι είναι ευτυχισμένοι οι νεκροί εκείνοι που πεθαίνουν από εδώ και μπρος. Διότι ο ευσεβής άνθρωπος ζει στη μακαριότητα.
όχι την πλήρη, όχι την οριστική, αλλά τη σχετική μεν, αλλά μακαριότητα. Εκεί είναι ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου. Εκεί και ο Απόστολος Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι και οι Άγιοι και οι Προφήτες. Εκεί, στη μακαριότητα του Παραδείσου, στην Μερικήν όμως. Εκεί είναι και ο Αβραάμ. Εκεί περιμένει και ο Αβραάμ και όλοι την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, για να δώσει ο Χριστός τώρα και τα σώματα πίσω, που θα συνεφραίνονται μαζί με τις ψυχές και τα σώματα στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι ο θάνατος είναι πια ένα περιστατικό. Δεν είναι ο φοβερός θάνατος. Δεν είναι ο φοβερός θάνατος που φωνάζει και παρακαλεί ο Δαβίδ και λέγει: Κύριε, ποιος θα σε υμνήσει στον Άδη? Κύριε, ποιος μπορεί να μιλάει για σένα στον Άδη, στο σκοτεινό Άδη? Από τον καιρό που κατέβηκε ο Χριστός στον Άδη, ο Άδης έγινε ο Παράδεισος. Τμήμα εννοείται, γιατί τμήμα έμεινε με εκείνους οι οποίοι έμεναν αμετανόητοι. Βεβαίως δεν θα είναι μόνο οι μάρτυρες, αλλά κάθε πιστός που τελειώνει τη ζωή του μέχρι τέλους στην πίστη του Χριστού και την τήρηση των εντολών του Θεού. Λέγει πάλι στον βιβλίο της Αποκαλύψεως: γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση των στέφανων της ζωής. Γίνε πιστός μέχρι το θάνατο και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Αυτό το άχρη θανάτου, το μέχρι θανάτου, εκφράζει τόσο την απειλή του θανάτου, αν δηλαδή την απειληθείς η ζωή σου με θάνατο, αυτό θα πει μείνε πιστός μέχρι θανάτου, μείνε πιστός και αν ακόμη σε απειλήσουν με θάνατο, όσο και των χρόνων ολοκλήρου της ζωής έως της τελευταίς της. Δηλαδή και το να μείνεις πιστός όσα χρόνια σου χάρισε ο Θεός, μέχρι την τελευταία σου αναπνοή να μείνεις πιστός. Και με τις δύο αυτές σημασίες θα πει μείνε πιστός άχρη μέχρι θανάτου. Ναι, λέγει το Πνεύμα, ναι, αυτό το ναι ισοδυναμεί με εκείνη την προεξαγγελτική βεβαίωση του Κυρίου: αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Είναι το ίδιο που θα πει σας βεβαιώνω, σας λέγω. Είναι το ναι του Θεού. Ναι, λέγει το Πνεύμα, ότι αυτοί θα σωθούν, ότι ακολουθούν οι καλές τους πράξεις, ότι θα αναπαυθούν. Ναι, λέγει το Πνεύμα. Ποιος? Το Άγιο Πνεύμα. Τι? Ναι. Δηλαδή βεβαιώνει. Αυτό το ναι του Θεού, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, Β' Κορινθίους 1,20, ως εγάρ επαγγελίε Θεού εν αυτό το Χριστό, το ναι και εν αυτό το αμήν. Όσες υποσχέσεις έδωσε ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, υπάρχει το ναι και το αμήν, δηλαδή η βεβαίωση, η αλήθεια. Και όπως θα πει αλλού, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Ο λόγος του Θεού είναι πιστός, δηλαδή αξιόπιστος, και άξιος πάσης αποδοχής να τον κάνεις το λόγο του Θεού δικό σου. Διότι ό,τι λέγει ο Θεός αυτό είναι. Προσέξτε, εφόσον βεβαιώνει ο Θεός, κάθε άλλη συζήτηση περιτεύει. Είναι μεγάλη πίστη και είναι μεγάλη σιγουριά που μπορεί να έχει ο πιστός για όσα υπόσχεται ο Θεός. Όταν η ψυχή πει το είπε ο Θεός, ειρηνεύει και ασφαλίζεται. Θα το ξαναπώ άλλη μία φορά. Έχεις το πρόβλημα του θανάτου? Έχεις την αγωνία των προβλημάτων σου? Διάβασε την Αγία Γραφή. Θα πάρεις απάντηση και θα πεις απλά το είπε ο Θεός. Τελείως. Έχεις πειρασμούς? Είσαι έφηβος? Επιτρέψατε με αυτό το σημείο μια ειδική περίπτωση. Είσαι έφηβος και έχεις πειρασμούς σαρκικούς? Διάβασε την Αγία Γραφή. Τι σου λέγει? Να μείνεις αγνός.
τότε πες απλά. Δεν θα κάθομαι να ρωτάω τι λέει ο Α και ο Β, ο ιατρός, ή τι λέει η κοινωνία. Το είπε ο Θεός. Και αφού το είπε ο Θεός, περιτέγει κάθε συζήτηση. Ειρηνεύω και ασφαλίζουμε. Και στο τέλος του βιβλίου της Αποκαλύψεως γράφει το εξής: και το πνεύμα και οι νύμφοι λέγουσιν, έρχου. Και το πνεύμα και οι νύμφοι λένε σε ποιον? Στον Χριστόν. Έλα, έρχου, έλα. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο Χριστός εκεί λέει ναι, έρχομαι ταχύ, έρχομαι γρήγορα, και το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα και οι νύμφοι που είναι η Εκκλησία μαζί λένε έλα. Αυτό δείχνει ότι το Πνεύμα το Άγιον παραμένει στην Εκκλησία από την μέρα της Πεντηκοστής και συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μας καταλαβαίνει. Ακούσατε το? Σας παρακαλώ, εκείνο το συναντιλαμβάνεται. Μας καταλαβαίνει το Πνεύμα του Θεού. Μας πονάει, μας νιώθει. Όταν μάλιστα εμείς λέμε και αναφερόμεθα στις δυσκολίες μας, το Πνεύμα του Θεού εκφέρει, πόσο ωραίο αυτό, στεναγμούς αλαλήτους για μας. Και εμείς αναστενάζουμε πολλές φορές για το κακό που υπάρχει, και το Πνεύμα το Άγιο μαζί με μας αναστενάζει. Τι ωραία εικόνα που δείχνει, έχουμε αληθινόν παράκλητον. Είναι ο άλλος παράκλητος. Ο πρώτος είναι ο Χριστός. Ο δεύτερος παράκλητος είναι το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε τον δεύτερον παράκλητον που έρχεται να μας βεβαιώσει ότι οι πιστοί θα αναπαυθούν στη Βασιλεία του Θεού, και έρχεται να μας πει μαζί με μας έρχου στο Χριστό. Δηλαδή τι? Να ανάψει μέσα μας τον πόθο της προσδοκίας του δευτέρου ερχομού του Χριστού. Ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, για να αναπαυθούν από τους κόπους των. Η αρετή είναι αγώνα, και συνεπώς κόπος. Η ομολογία στο Χριστό απαιτεί αγώνα, και συνεπώς και αυτή είναι κόπος. Οι ευσεβείς περνούν θλίψεις. Περνούν πολλές θλίψεις στον παρόντα αιώνα. Η άρση του σταυρού που είπε ο Κύριος να σηκώσουμε το σταυρό μας απαιτεί θλίψη και κόπο. Από τους κόπους αυτούς όμως έρχεται να απαλλάξει ο εν Κυρίω θάνατος. Η παρούσα ζωή είναι σταυρός και νέκρωσης ως προς τα πάθη. Η μέλουσα κατάσταση είναι ανάσταση και ζωή. Είναι ο μεν θάνατος ο σαβατισμός από τους κόπους της ζωής. Σαβατισμός τα οποία ανάπαυσε. Είναι ο σαβατισμός από τους κόπους της ζωής. Η δε ανάσταση είναι η 8η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Και λέγει το Πνεύμα το Άγιον: τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Όταν θα φύγουν από τον παρόντα κόσμο για να αναπαυθούν από τους κόπους και τους αγώνες, τα έργα που ετέλεσαν στη γη πάνε μαζί τους. Ωραία ρίση αυτή, ωραίος λόγος. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Δεν ακολουθεί ούτε ο χρυσός, ούτε ο άργυρος, ούτε η περιουσία, ούτε η δόξα, ούτε η υπόλοιψη των ανθρώπων, τίποτα. Τα έργα μόνο ακολουθούν, είτε καλά είτε κακά. Εδώ εν προκειμένου είναι τα καλά έργα. Και βλέπουμε σαφέστατα ότι δεν σώζει μόνο η πίστη, αλλά και τα συνοδεύοντα την πίστη έργα. Γι' αυτό και ο Κύριος κατά την ημέρα της κρίσεως θα πει, ακούσατε το, τι θα πει? Επίμεθα γάρ και εδώ κατέμει φαγήν. Εδίψησα και ποτίσατέ με. Ξένος ήμιν και συνηγαγετέ με. Γυμνός και περιεβάλετέ με. Ισθένησα και επεσκέψα στέ με. Εν φυλακή ήμιν και ήλθετε πρός με.
οι καλύτεροι συνήγοροι μας ενώπιον του θρόνου του δικαίου κριτού είναι τα καλά μας έργα. Γράφει ο Άγιος Ιάκωβος: «Υγαρ κρίσις ανέλεος, το μη ποιείς αντιέλεος, κατακαυχάτε έλεος κρίσεως». Η κρίση του Θεού είναι χωρίς έλεος για εκείνον που στη ζωή του δεν έκανε έλεος. Η δε κρίσις, συγγνώμη, το δε έλεος, η ελεημοσύνη δηλαδή, κατακαυχάται εναντίον της κρίσεως, κατακαυχάται έλεος κρίσεως. Δηλαδή λέγει το έλεος στην κρίση: σε νίκησα. Αυτό θα πει κατακαυχάται. Έτσι λοιπόν και ο δίκαιος κριτής, αγαπητοί μου, θα νικηθεί όταν τα έργα μας γνήσια και καθαρά, αρετές δηλαδή, θα σταθούν μπροστά στο θρόνο του Χριστού. Ω αγαπητοί μου, θέλοντας να πούμε λίγες σκέψεις για τις επικείμενες γιορτές των Χριστουγέννων, θα λέγαμε ότι πάλι ήρθε η γιορτή των Χριστουγέννων και πάλι θα ζήσουμε τα μεγάλα γεγονότα, το μεγάλο μάλλον γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Μην το ξεχνάτε ότι ζούμε ανάμεσα σε δύο μυστήρια. Το πρώτο μυστήριο είναι η πρώτη παρουσία του Χριστού. Το δεύτερο μυστήριο είναι η δευτέρα παρουσία του Χριστού. Κάποτε οι άνθρωποι προσδοκούσαν την πρώτη παρουσία, εμείς τώρα τη δευτέρα παρουσία, και έχουμε το μεγάλο προνόμιο στο ενεργητικό μας ως προς την πίστη ότι έχουμε δεδομένη την πρώτη παρουσία, ενώ οι προ-Χριστού δεν είχαν δεδομένη την πρώτη παρουσία. Ο Χριστός στην πρώτη παρουσία του ήλθε ταπεινά, ήρθε πολύ ταπεινά. Όταν θα ξανάρθει, θα έλθει ένδοξα. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, ήλθε να σώσει. Όταν θα ξανάρθει, θα έρθει να κρίνει. Τότε στο κήρυγμά του είπε: όποιος θέλει να είναι μαθητής του, να σηκώσει το σταυρό του. Όταν θα ξανάρθει, τώρα θα δώσει τα βραβεία. Ιδού λέει: έρχομαι και ο μισθός μετεμού. Ο μισθός μου είναι μαζί μου. Όπως έρχεται εκείνος να πληρώσει τους εργάτες του και έχει το πορτοφόλι γεμάτο χρήματα να πληρώσει τους εργάτες, έρχεται να δώσει τον μισθόν της βασιλείας του Θεού, τον έπαινο, τη δόξα. Κάθε θεία λειτουργία, κάθε θεία λειτουργία είναι μια προσδοκία του ερχομού του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Α' Κορινθίους 11,26: «Ο σάκης γαρανεστείτε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρης ου ανέλθει έως ότου ξανάρθει». Συνεπώς, κάθε φορά που κοινωνούμε, ανανεώνουμε αυτή την προσδοκία ότι θα δούμε τον Χριστόν καθώς εστί. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Δεν με πειράζουν οι φωτιές της κολάσεως, όσο θα στερηθώ τη θέα εκείνου του γαλινού προσώπου του Χριστού». Θα ειδούν οι δίκαιοι το γαλινόν, το υπερκούσμιο εκείνο πρόσωπο, το δεδοξασμένον του Χριστού. Με αυτή την προσδοκία, αγαπητοί μου, σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά, καλές γιορτές.